Καλημέρα γείτονες! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μας! Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν ξύπνησα και πάρα πολύ καλά. Δοκίμασα να κάνω ένα κρύο καφέ, αποτυχία. Μόνο που το σκέφτομαι. Μετά δοκίμασα να φτιάξω το καπουτσίνο που πίνω συνήθως, αλλά έβαλα 2 κουταλάκια ζάχαρη. Και ήταν υπερβολικά γλυκός, οπότε έκανα 2 καφέδες. Θέλω άστο. Δεν θα πιω καφέ σήμερα. Ξενέρωσα. Πάμε να ξεκινήσει η μέρα, να κάνω πρώτα τις ζουλίτσες μου. Τι? Και εσύ έτσι κάθεσαι για να σε δω. Ένα, έλα να φαινόμαστε. Έλα να φαινάσαι κι εσύ. Έλα. Πιο πίσω, έλα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε με τις δουλίτσες μας. Θα τα πούμε σε λίγο. Οκ. Και τώρα μεγάλωσε και το μαλλί σου. Ναι, φάει. Λοιπόν, και αφού είμαστε όλοι έτοιμοι, έλατε εδώ, έλατε εδώ. Έλατε. Θα ανοίξουμε ένα τεράστιο πακέτο που ήρθε σήμερα. Σύνοδες, ομπρέλα. Ομπρέλα, όχι. Λοιπόν, να ζω το πακέτο. Νομίζω ξέρω τι έχει μέσα, όμως πάμε να τα ανοίξουμε! Τα παιδιά δεν ξέρουν! Λοιπόν... Περιμένετε να φέρω σε λιγάκι. Παιδιά, πρωτού ξεκινήσουμε όμως και τα ανοίξουμε. Για να δω τι φοράτε. Για δείξτε λίγο τα ρούχα σας. Για δείξε. Όχι πάνω. Τι ωραίο παντελόνι, τι ωραία μπλούζα και εσύ το ίδιο. Εντάξει, δεν το έχουμε με το outfit of the day, ok. Δέσαμι! Ναι! Ακρί! Προσέξτε τα χεράκια. Περιμένετε, να το βάλω το ψαλιδάκι πάνω, περιμένετε. Τουρουν, 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 τουρουν. Δέσαμι! Δέσαμι! Ναι, that's for you! Wow! Δέσαμι! Ναι, είναι για σένα! Δέσαμι! Δέσαμι! Περιμένετε, να το βγάλω. Δέσαμι! Ναι, αγάπη μου! Όποιος θέλει θα το έχει. Τώρα έχετε 2 ποδηλατάκια. Είναι καινούργιο ποδηλατάκι. Χωρίς πετάλια. Έχουμε ένα, τώρα θα έχετε 2. Αυτό μπορεί και η Μπέπη να το έχει. Εντάξει. Ή το άλλο. Ποιο θα δώσει την αδελφή σου. Το πράσινο ή το κόκκινο. Πράσινο. Το πράσινο. Λάθος που το άνοιξα τώρα. Γιατί το άλλο ποδήλατο είναι στο αμάξι και... τώρα μαλλούμε ποιος θα το πάει. Λοιπόν, περιμένετε, πρέπει να το συναρμολογήσουμε. Αν τα καταφέρει η μαμά, πρέπει να το συναρμολογήσουμε. Οκ. Ναι, μάνα. Άκου λίγο, μάνα. Ακούστε. Έχετε πολλά ποδηλατάκια. Δεν θα μαλώνετε τώρα γι' αυτό. Έχετε πολλά. Είναι στο αμάξι. Όταν έρθει ο μπαμπάς από τη δουλειά, θα φέρει και το άλλο. Οκ. Μην μαλώνετε. Έχετε τόσο.
Και πατίνι. Να, πάρετε και το πατίνι. Όχι, πέφτει. Κράτα εδώ. Κράτα και από εδώ. Γιατί δεν παίρνει. Έλα, πάρε να το κάνεις κι εσύ. Μήπως πρέπει να κάνει από εδώ κλικ. Έτσι, κλακ. Τι είναι αυτό. Κάτσα. Μπράβο. Νομίζω πρέπει να σηκώσουμε λίγο τη σέλα. Πάπα μου. Έλα εδώ, τι θες να φας. Πάπα μου. Τι να μαγειρέψω σήμερα. Πάπα. Είναι μέρες που βαριέμαι τόσο πολύ για να μαγειρέψω. Και είναι αυτή η μέρα έτυχε να είναι σήμερα. Δεν ξέρω. Τι να μαγειρέψω, τι θέλεις. Όχι, δεν ανάβουμε τα μάτια. Εδώ μεταξύ κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Χθες είχα πάει σε ένα μαγαζί και είχε έρθει εκεί στο ταμείο. Ήταν ένας άντρας, δεν μιλούσε καλά γερμανικά. Και ρώτησε αυτή που ήταν στο ταμείο. Τώρα εδώ στη Γερμανία είναι Πάσχα. Και αυτή γυρνάει με κάτι μούτρα και του λέει σε όλο τον κόσμο είναι Πάσχα, όχι μόνο στη Γερμανία. Έτσι, πολύ ρατσιστικά του το είπε. Αυτός απλά ρώτησε για άμα είναι κλειστά τα μαγαζιά, αυτό ήθελε να πει. Απλά το ρώτησε κάπως. Και απάντησε πολύ, πολύ χάρια, δεν ήταν καθόλου ευγενική. Και μετά έτσι μιλούσε πίσω από την πλάτη του, αλλά έλεος ρε κυρία μου. Εντάξει, και στην Ελλάδα δεν γιορτάζουμε τώρα το Πάσχα αυτή την εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες. Αλλά πω πω, πολύ ρατσισμός, δεν ένιωσε καθόλου άνετα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, που είναι καλοκαίρι. Τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ, έξω έχει 25 βαθμούς. 25, 26. Έχει πάρα πολύ ζέστη, είναι σαν καλοκαίρι, είναι τέλεια. Και εγώ φοράω τζιν, ο Πέτερ με σορτσάκι. Πάμε στο σούπερ μάρκετ γιατί τώρα θα κλείσουν για 3-4 μέρες. Ναι. Για 4 μέρες και πάμε να κάνουμε τα τελευταία ψώνια. Να μην μείνουμε από Pampers, από γάλατα, δεν έχουμε ζάχαρη. Ναι. Πω πω, φαίνεται τόσο καθαρό όλο. Πώς. Όχι, έτσι φαίνεσαι εσύ και το αμάξι έτσι στο βολό φαίνεται wow. Τράβηξα το πρωί βίντεο και έπρεπε να βαφτώ επειδή το κάθε ένα σπυράκι όλες οι λεπτομέρειες φαίνονται με αυτή την κάμερα. Φύγαμε. Φεύγουμε. Τι θες να πάρουμε. Τσάι. Τσάι. Ναι. Μάγιο έχουμε. Όχι. Όχι, σίγουρα. Δεν έχουμε. Ου, γιάμα! Να το. Ου, σουκαριάμα! Τελικά άφησα όλα τα ψώνια έτσι όπως ήταν στην κουζίνα, έβαλα ότι έπρεπε να μπει στο ψυγείο και φύγαμε για βόλτα στο πάρκο. Βάλαμε σορτσάκια. Εγώ όχι. Η μαμά μου όχι. Πρόσχε. Πενέλοπε, για να σε δω. Και όμως έχει τόση ζέστη ώστε να φορέσουμε ζορτσάκια. Σας δω. Πω, πολύ γρήγορος είσαι βρε. Μαμά και εσύ θα κάνεις τσουλήθρα. Τι να κάνω, αφού δεν θα ανεβαίνεις εσύ. Μη σφινώσεις κανένα. Ευχαριστώ πολύ. Τι ρε. Τι ρε.
κουνιά. Πείτε. Η γιαγιά είναι πρώτη. Πες γιαγιά. Γεια. Πες Τιμ. Τιμ. Πέτροφ. Πέτροφ. Πάμε σπίτι. Όχι. Ναι. Πάμε να πάρουμε παγωτό. Όχι. Και τι να κάνουμε. Πάντως πολύ ωραία περάσαμε σήμερα. Τι λέτε. Μετά να κάνουμε και ένα μπανάκι. Και να σε βάλω για ύπνο και να δω τη σειρά μου στο Netflix. Γυρίσαμε το πάρκο, τα κάναμε και μπανάκι. Κάτσε, έτοιμο το ένα παιδάκι. Έλα και με κύπησα μας. Θέλετε να ανάψω το φως? Να ανάψω πάμε το φως. Οκ. Πάω να κάνω την κουζίνα. Έλα στάκ το πόδα. Παιδιά, μαγειρεύει ο Πέταρ, κάνει. Αλλά παιδιά, μετά η κουζίνα. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Τι θέλετε εσείς, ένα τυμπέλι που δεν κάνει τίποτα και μόνο βρωμίζει ή ένα τυμπέλι που μαγειρεύει και βρωμίζει? Τι θέλετε εσείς? Δεν ξέρω πώς το κάνεις, baby, αλλά δεν πρέπει. Έφαγες καλά, ήταν νόστιμο. Η ώρα είναι 11, τα παιδιά κοιμούνται, εννοείται. Έκοψα λίγα φρούτα να τσιμπήσουμε τώρα με τον Πέτρα. Ανάνα, φράουλα και αυτά εδώ τα blueberries. Θα σας αποχαιρετήσω. Ελπίζουμε να σας άρεσε και το σημερινό βλογκάκι. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά φιλάκια.